Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου πριν ξεκινήσουμε και τον τομέα ενασχόλησής σου? Ναι, φυσικά. Όπως να ξαναευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα, είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σε τέτοιες, δεν θα το πω ακριβώς, συναντήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, εντάξει, που μόνο στόχο έχουν ένα καλύτερο αύριο για την εκπαίδευση, για την κοινωνία και την παιδεία της Κύπρου. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, είμαι 26 ετών, ανήκω στον τομέα του marketing και των πωλήσεων. Και από πολύ μικρή ηλικία υπάρχει το επιχειρηματικό μικρόβιο μέσα μου, το οποίο προσπαθώ να το εξελίξω μέρα με τη μέρα. Τιμή μας που σε έχουμε μαζί μας. Όπως είπες, πώς προέκυψε αυτό το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας, πώς το ανέπτυξες και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα σε σένα? Νομίζω, Στέλιο μου, η λέξη κλειδί είναι τα ερεθίσματα. Είναι τα ερεθίσματα που έχεις από το σχολείο, που έχεις από τους καθηγητές σου, από τους ανθρώπους που σε συμβουλεύουν, τους μέντορες, την οικογένεια, διότι έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα επιτυχημένων ανθρώπων που ξεκίνησαν από τους βοήθησε η οικογένεια να αναδειχθούν. Άλλα παραδείγματα που τους βοήθησε η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα να αναδειχθούν. Και άλλα που βρήκαν κάποιους ανθρώπους εκτός εκπαιδευτικού σύστηματος της οικογένειας και τους βοήθησαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο. Αρκετά ενδιαφέρον. Μπορείς να μας πεις αυτά τα ερεθίσματα που ανέφερες, προήλθαν από κάποιο μέσο τυπικής εκπαίδευσης όπως πανεπιστήμιο ή σχολείο, ή όπως ανάφερες και εσύ μέσω μη τυπικής όπως η οικογένεια, φίλοι ή άλλο μέσο? Όλα ξεκίνησαν στην ηλικία, τώρα να κάνω λίγο μια αναδρομή πίσω. Στην ηλικία των 18 που τελείωσα το σχολείο και μου άρεσε πάντα και ήθελα πάντα να κάνω κάτι δικό μου. Δεν ήξερα τι ήταν αυτό, αλλά πάντα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Και εκεί ξεκίνησα να ψάχνω, ασχολήθηκα με το εμπόριο, στο να εισαγωγή και διανομή προϊόντων, καθαριστικών προϊόντων, όπου εκεί είχα κάποιους ανθρώπους που με συμβούλεψαν και με σημάδεψαν με θετικό τρόπο στην όλη μου πορεία. Δηλαδή με έμαθαν από το 0 μέχρι το 10 πώς να κάνεις, να δημιουργήσεις κάτι, να το βάλεις στην αγορά, να το αναπτύξεις, να το πουλήσεις και για τα λοιπά. Αυτή η ενασχόλησή μου, δεν θα αναφέρω τώρα σε εταιρείες και επωνυμίες, αυτή η ενασχόλησή μου διήρξε περίπου 3-4 χρόνια. Και εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει να κάνω κάτι δικό μου και όχι να είμαι κάπου υπάλληλος κάπου σε κάποιον άλλο. Mm. Όχι ότι είναι κακό να είσαι κάπου αλλού υπάλληλος, απλά αν έχεις το μικρόβιο και θες συνεχώς να δημιουργείς, πρέπει να κάνεις κάτι δικό σου. Θέλεις το κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις το κάτι παραπάνω, σίγουρα. Φαντάζομαι ότι σίγουρα αυτή η διαδρομή για αυτό το ταξίδι είχε κάποιες δυσκολίες. Μπορείς να μας περιγράψεις κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπισες εσύ μέχρι να... Σίγουρα. Καταρχήν, το πρώτο και πιο σημαντικό στο όταν κάνεις κάτι δικό σου είναι το ρίσκο. Ναι. Οικονομικό, χρονικό. Δηλαδή, ρίσκο, ξεκινάς, βάζεις ένα κεφάλαιο, πολλές φορές δεν θα βγει αυτή η ιδέα, αυτή η επιχείρηση, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, θα αποτύχεις, αλλά εκεί είναι νομίζω το σημαντικό, η αποτυχία σου να έρθει μετά και να γίνει επιτυχία. Να. Δηλαδή είναι σκαλή-σκαλή. Είναι σκαλή-σκαλή. Και πηδάνει και ο χρόνος. Διότι δαπανείς πάρα πολύ χρόνο στην αρχή, μέχρι αυτό να μπει σε μια πορεία και να αρχίσει να δουλεύει. Και αν δουλέψει, μετά πρέπει να σκεφτείς κάτι άλλο και να πας σε κάτι επόμενο. Σίγουρα. Όπως και εμένα από την Ελλάδα ξεκίνησαν οι όλες μου δραστηριότητες. Και τα τελευταία 3 χρόνια είμαι στην Κύπρο, όπου με μια πιο πρόσφατη δραστηριότητα γεννήθηκε, να το πούμε έτσι, επιχειρηματική ιδέα γεννήθηκε εν μέσω του κοροναϊού. Δηλαδή είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη στα αεροδρόμια, λέμε τώρα το τελευταίο παράδειγμα, ότι υπάρχει ανάγκη στα αεροδρόμια από τη χρήση μάσκας και έτσι δράσαμε γρήγορα. Επίσης πολύ σημαντικό στον επιχειρηματικό είναι η ταχύτητα. Να βρεις την ανάγκη και να προσπαθείς να την καλύψεις γρήγορα. Δράσαμε πάρα πολύ σύντομα και τοποθετήσαμε αυτόματους πολίτες με μάσκες και αντισηπτικά και όλα τα παραϊατρικά στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου. Αρκετά ενδιαφέρον πρωτοβουλία. Μας ανάφερες σε διάφορα πράγματα, όπως να μπορείς να βλέπεις την ευκαιρία όταν σου παρουσιάζεται. Σίγουρα. Σίγουρα το να μαθαίνεις από την εμπειρία σου για να αποτυχάνεις, όπως ανέφερες, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί για να πετύχεις πρέπει να αποτύχεις 1, 2, 10 φορές και μετά να πετύχεις.
Άρα είναι αρκετά σημαντικά αυτό που μας είπες. Κάτι άλλο να αναφέρω, μην το ξεχάσω σχετικά με το κομμάτι αυτό, είναι και η συναναστροφή. Δηλαδή, αλλιώς είναι να συναναστρέφεσαι με επιτυχημένους ανθρώπους. Επιτυχημένους, να το τονίσω, δεν σημαίνει ότι είναι επιτυχημένοι οικονομικά, σημαίνει ότι είναι και επιτυχημένοι. Μπορεί να είναι πνευματικά επιτυχημένοι, να είναι θετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, η συναναστροφή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην καθημερινότητα και στο να είσαι καλά ψυχικά για να μπορείς να δουλεύεις πάνω στις ιδέες σου και στις επιχειρήσεις σου. Σαν παρένθεση. Από όσα ανέφερες, τα περισσότερα ερεθίσματα που είχες ως επιχειρηματίας ήταν εκτός κάποιας μορφής εκπαίδευσης ή κάποιο πιο formal education. Πιστεύεις πως ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση ή ο εκπαιδευτικός τομέας όπως τα πανεπιστήμια και τα σχολεία στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και γενικά με την επιχειρηματικότητα? Okay, κατανοητό. Ωραία ερώτηση. Γιατί τώρα ουσιαστικά είμαστε σε... Η ερώτηση αυτή είναι να προτείνουμε ιδέες για το πώς μπορεί το ήδη υπάρχουν, ας πούμε, εκπαιδευτικό σύστημα ακριβώς να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα. Ακριβώς. Η απάντηση σε αυτό, η πιο έτσι ομή που μου έρχεται στο μυαλό, είναι μέσω διάφορων δραστηριοτήτων. Δηλαδή, είναι η πράξη. Επίσης, η επιχειρηματικότητα είναι και η πράξη. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που οργανώνεις, να το βάλεις στην πράξη να το δουλέψεις. Εκεί θα φανεί αν δουλεύει ή όχι. Οπότε, πάνω σε την ερώτηση, είναι σημαντικό όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, πανεπιστήμια, να ξεκινήσουν, ειδικά τα πανεπιστήμια, π.χ. ένα μάθημα οικονομικών, ένα μάθημα marketing, να πρέπει να βγουν έξω οι μαθητές και να πάνε να κάνουν ένα report, μια έρευνα πάνω σε μια επιχείρηση, να ρωτήσουν τις ανάγκες της, να ζήσουν την πραγματικότητα, την πρακτική και όχι απλά να διαβάσουμε ένα βιβλίο 400 σελίδες marketing και να δώσουμε εξετάσεις. Οπότε μπορεί να βελτιωθεί και η εκπαίδευση στο κομμάτι της πράξης. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβουλές θα δίνεις σε κάποιον νέο που οραματίζεται να γίνει επιχειρηματίας και αν έχεις κάποια συμβουλή ακόμη για τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες στους νέους. Ωραία, να πιάσω πρώτα όσον αφορά τους νέους. Mm-hmm. Πολλοί νέοι ακούμε από μικρός, έχω όνειρο να γίνω γιατρός, έχω όνειρο να γίνω πιλότος. Για μένα να κυνηγάνε τα όνειρά τους, αυτή είναι η συμβουλή, να δουλεύουν πάνω σε αυτά και οι γονείς και το σύστημα το εκπαιδευτικό να τους υποστηρίζει εφόσον είναι σε λογικά πλαίσια, να τους υποστηρίζει για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Επίσης, ένας νέος από μικρή ηλικία φαίνεται η κλίση, το που είναι καλός. Οπότε εκεί μετά πρέπει και οι γονείς και το σύστημα να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί πάνω σε αυτό. Όπως για παράδειγμα ακούμε κάποιους νέους, οι περισσότεροι νέοι στην Κύπρο και στην Ελλάδα πάνε και σπουδάζουν σε ανώτατα πανεπιστήμια. Ενώ ο τεχνικός κλάδος έχει παραμεληθεί πάρα πολύ. Μα έχει νέους που πιάνουν τα χέρια τους. Γιατί να πάει να σπουδάσει ο νέος που πιάνει τα χέρια του οικονομικά και να μην σπουδάσει υδραυλικά? Δεν είναι πιο υποτιμητικό, ας πούμε, το να γίνει υδραυλικός? Αυτό είναι όσον αφορά τους, ένα παράδειγμα. Και όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η δικιά μου πρόταση είναι να υπάρξει και ένα ξεχωριστό σύστημα εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς, που να τους βοηθήσει και να τους καθοδηγήσει το πώς να παροτρύνουν τους νέους να πάρουν το σωστό δρόμο. Και όχι απλά θεωρία και πολύ διάβασμα. Νομίζω είμαστε στην πράξη, είμαστε εποχή της τεχνολογίας. Δηλαδή, το πολύ διάβασμα και ανάγνωση μεταφέρεται πλέον στο πιο ψηφιακό τρόπο. Έχουμε γίνει πιο πρακτικοί. Πιο πρακτικοί πλέον. Είναι η πράξη. Ναι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μοιράστηκες μαζί μας και για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και στο πανέτοιμο. Ευχαριστούμε πολύ και καλό απόγευμα. Επίσης.